Σου είπα και σε προηγούμενο μάθημα, έτσι, το έχεις βάλει καλά στο μυαλό σου, ότι κανονικά αυτές τις ασκήσεις πρέπει να μπορείς να τις βγάζεις με τις πληροφορίες που έχεις μάθει μέχρι στιγμής. Αν υπάρχει θέμα με μια άσκηση, είναι δηλαδή παραπάνω δύσκολη από όσο πρέπει ή θέλω να σου πω κάτι, τότε θα σου έχω μια σημείωση να τη δεις κατευθείαν από το βίντεο, έτσι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την πρώτη άσκηση. Λέει, οι φιλίες δεν κρατάνε για πάντα. Μάλιστα. Κατασκευάστε μια λίστα με τους τρεις καλύτερους σας φίλους, τυπώστε την. Α, οπότε έχει μια ακολουθία εντολών. Βλέπεις, έτσι, ακολουθία εντολών. Εσύ καταλαβαίνεις ότι είναι μια εντολή κάτω από την άλλη. Χρησιμοποιούμε το συντακτικό που μάθαμε, κατασκευάζουμε το προγραμματάκι μας. Ωραία. Πάμε λοιπόν εδώ να φτιάξουμε το καινούργιο μας, την πρώτη μας άσκηση για το μάθημα αυτό εδώ. Και να τα βάλουμε όλα αυτά σε μία σειρά. Ωραία. Για να δούμε, να τα πάρουμε σε σειρά. Αλλά κατασκευάστε μία λίστα με τους τρεις καλύτερους σας φίλους, μάλιστα. Να την ονομάσουμε τη λίστα Friends. Έτσι, και αμέσως μετά να βάλουμε τους φίλους μας. Οι φίλοι μας τι θα είναι τώρα, συμβολοσειρές θα είναι, έτσι. Εκτός και αν οι καλύτερους φίλοι είναι αριθμοί που στο απέφχομαι. Έχουμε λοιπόν ότι εμένα ο καλύτερος μου φίλος είναι ο Tom, είναι ο Bob και είναι επίσης και η Pat. Εντάξει, αυτοί οι τρεις είναι οι καλύτεροι μου φίλοι. Λοιπόν, πάμε και λέει αμέσως μετά να την τυπώσουμε τη λίστα. Βεβαίως, πηγαίνουμε και τυπώνουμε τη λίστα. Και είναι ένας τύπος δεδομένων και αυτός, οπότε πριν θα τυπώσει κανονικά αυτό το αποτέλεσμα. Έχουμε τον Μποπάτ, πολύ ωραία, μου τα τύπωσε. Αντικαταστήστε, λέει, το φίλο που έχετε αποθηκεύσει στην πρώτη θέση του πίνακα με κάποιο άλλο. Τώρα, προσοχή, έτσι. Εδώ πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και με την ορολογία, γιατί μπορεί να μπερδευτούμε με την αρρύθμιση που ξεκινάει από το 0. Πρέπει να το βάλεις καλά στο μυαλό σου. Υπάρχει συγκεκριμένη λόγη που η αρρύθμιση ξεκινάει από το 0. Θα τα δούμε αυτά και σε επόμενα μαθήματα, όχι τώρα. Αλλά λέμε τώρα η θέση 0, 1, 2. Έχουμε δηλαδή τον Dom στη θέση 0, τον Bob στη θέση 1 και την Bat στη θέση 2. Εδώ μου λέει που έχουμε αποθηκεύσει στην πρώτη θέση του πίνακα. Οπότε η πρώτη θέση του πίνακα είναι αυτή. Αν μου έλεγε στη θέση 1 του πίνακα, τότε θα πήγαινα εδώ, εντάξει. Και αν αυτό δεν το πολύ καταλαβαίνεις, συνήθως ξέρεις και κάποιοι δάσκαλοι, ας πούμε, μπορεί να παίζουν εδώ πέρα με τις λέξεις για να σε μπερδέψουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να πάμε να αλλάξουμε ένα στοιχείο του πίνακα, δηλαδή το Friends του 0, ξέρουμε ότι είναι μια μεταβλητή. Μπορούμε να πάμε να του αλλάξουμε την τιμή κανονικά, έτσι. Και να βάλουμε τώρα ότι ο καλύτερος μου φίλος αντί για τον Dom είναι ο Jim. Λοιπόν, ωραία, το κάναμε. Να τυπώσουμε τώρα εκ νέου τη λίστα, να δούμε δηλαδή ότι πράγματι έγινε η αλλαγή. Έχουμε βάλει καλά στο μυαλό μας ότι το όνομα της λίστας ακολουθούμε από κάποιο index, έτσι, αναφέρεται σε μια μεταβλητή όπου παίζουμε κανονικά όπως μάθαμε στις μεταβλητές. Πράγματι βλέπουμε ότι ο Tom αντικαταστάθηκε από τον Jim. Και μας λέει τώρα στη συνέχεια να πάμε και να τυπώσουμε ένα-ένα τα στοιχεία της λίστας. Ωραία, ένα-ένα τα στοιχεία της λίστας, άρα θα θεωρήσουμε ότι κάθε στοιχείο θα το σκεφτούμε σαν μεταβλητή και θα το τυπώσουμε απλά στην οθόνη. Συνεπώς θα πάω και θα τυπώσω αρχικά το Friends του 0, αμέσως μετά θα πάω και θα τυπώσω το Friends του 1 και αμέσως μετά θα πάω και θα τυπώσω το Friends του 2. Τώρα, εδώ θα κάνω ένα preview του επόμενου μαθήματος. Δες ότι αυτό εδώ είναι κάπως κουραστικό και θα σκεφτείς ίσως και θα πεις ναι ρε μεγάλε, ας πούμε, αλλά αν η λίστα μου είχε 500 στοιχεία, αν εγώ έχω μια λίστα με 500 φίλους, θα καθόμουν και θα έγραφα από κάτω τύπωσέ μου το 0, το 1, το 2 κτλ. Θα έγραφα 500 γραμμές δηλαδή. Και η απάντηση φυσικά είναι όχι, γιατί στο επόμενο μάθημα θα μάθουμε πώς να διατρέχουμε μια λίστα και να κάνουμε μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία πάνω στα στοιχεία αυτά. Αλλά αυτό θα το μάθουμε στο επόμενο μάθημα. Σήμερα θα μάθουμε απλά τη βασική λειτουργικότητα των λιστών. Πράγματι λοιπόν, τώρα βλέπεις ότι τυπώνει ένα-ένα τα στοιχεία και τυπώνει τον Jim, τον Bob, την Bat, έτσι, και διατρέξαμε τα στοιχεία της λίστας, τα τυπώσαμε ένα-ένα και καταλάβαμε καλά ότι κάθε στοιχείο της λίστας είναι μία μεταβλητή. Άσκηση 2, ο μέγιστος ξανά. Μάλιστα, κατασκευάστε ένα πρόγραμμα το οποίο θα ορίζει μία λίστα τριών ακεραίων και θα υπολογίζει το μέγιστο στοιχείο της λίστας και θα το τυπώνει. Ωραία. Θυμάσαι ότι στο προηγούμενο μάθημα είχαμε χαϊδέψει, θα λέγαμε λίγο, έναν αλγόριθμο για τον μέγιστο. Τα διαβάζαμε εκεί από την είσοδο και στη συνέχεια πηγαίναμε και βρίσκαμε το μέγιστο στοιχείο. Οπότε τώρα θα χαϊδέψουμε αυτή την αλγοριθμική προσέγγιση για ακόμα μία φορά. Και δες τώρα βέβαια πάλι ότι θα χρησιμοποιήσουμε μία λίστα. Να πάρουμε λοιπόν ότι έχουμε μία λίστα από αριθμούς και να βάλω εκεί τρεις αριθμούς. Εντάξει, πάλι εδώ
η λεπτότητα του συντακτικού, λέει μετά το κόμμα, καλό είναι να αφήνεις ένα κενό. Πρόσεξε, καλό είναι. Αν τη γράψεις έτσι τη λίστα, περνάει. Παρόλα αυτά όμως το υπογραμμίζει το PyCharm και σου λέει άσε κάνε κενό για να είναι πιο ευανάγνωστος ο κώδικας. Το δεχόμαστε και προχωράμε. Οπότε, τώρα, δες λίγο την αλγοριθμική προσέγγιση για την εύρεση του μεγίστου και σκέψου αν σου δίνα μια λίστα με 10 αριθμούς πώς θα σκεφτόταν το μυαλό σου. Σου είπα στην αλγοριθμική προσέγγιση σκεφτόμαστε όπως σκέφτεσαι όταν λύνεις ένα πρόβλημα εσύ. Γράψε λοιπόν μια λίστα με 10 αριθμούς και σκέψου πώς θα έβρισκες το μέγιστο. Θα πήγαινες από αριστερά προς τα δεξιά και θα έλεγες «Α, ο μέγιστος είναι ο πρώτος». Αμέσως μετά, καθώς θα σάρωνες τη λίστα, αν βρεις κάποιον μεγαλύτερο από αυτόν, θα λες «Όπα, αυτός είναι ο μέγιστος». Και όταν θα έβρισκες κάποιον ακόμα μεγαλύτερο, θα έλεγες «Όπα, αυτός είναι ο μέγιστος». Αυτή λοιπόν την αλγοριθμική προσέγγιση θα ακολουθήσουμε για να βρούμε το μέγιστο εδώ. Έχουμε και λέμε λοιπόν ότι ξεκινάω και λέω ότι ο μέγιστος αριθμός είναι αυτός που βρίσκεται στην πρώτη θέση του πίνακα. Εντάξει. Παίρνω λοιπόν αυτή εδώ τη μεταβλητή και λέω ότι είναι ο numbers του 0. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε ότι ο μέγιστος είναι το 5. Αμέσως μετά θα πάω και θα πω ότι ο άνω αριθμός ο οποίος βρίσκεται στη θέση 1 του πίνακα είναι μεγαλύτερος από αυτόν τον οποίο έχω κρατήσει σαν μέγιστο, δηλαδή το 5 είναι προκειμένο, τότε θα πάω και θα πω ότι ο μέγιστος αριθμός είναι αυτός εδώ, ο numbers του 1. Και αμέσως μετά, βάλ το καλά στο μυαλό σου αυτό, θα συνεχίσω με ακριβώς αυτόν τον ίδιο τρόπο και στο numbers του 2. Δηλαδή θα πάω και θα πω ότι αν ο numbers του 2 είναι μεγαλύτερος από το maximum, τότε πηγαίνω και λέω ότι ο maximum είναι αυτός εδώ, ο numbers του 2. Τώρα, δες ότι αυτός ο συλλογισμός είναι πολύτιμος όποια και αν ήταν η λίστα. Δηλαδή, αν το τρέξω αυτό εδώ το προγραμματάκι μου, παρατήρησε, α, ναι, να τυπώσω και ποιος είναι ο μέγιστος στο τέλος, για να έχουμε και το αποτέλεσμα. Έχω τα δεδομένα μου, τους κάνω μια επεξεργασία και αμέσως μετά τυπώνω το αποτέλεσμα το οποίο έβγαλα. Μου τυπώνει λοιπόν ότι ο μέγιστος είναι 8. Αυτό τώρα θα δούλευε έτσι ακόμα και αν η λίστα ήταν οποιαδήποτε από ακέραιους αριθμούς και από floats βέβαια. Και αν το τρέξουμε και αυτό εδώ, δες πάλι ότι μου βγάζει ότι ο μέγιστος είναι ο 2. Θα σου πρότεινα αυτό το προγραμματάκι να το μελετήσεις καλά. Αυτό εδώ. Έχει αλγοριθμική λογική την οποία θα χαϊδεύουμε σιγά σιγά στα μαθήματα. Εντάξει, θα ξανασχοληθούμε βέβαια με το πρόγραμμα του μεγίστου, αλλά θέλω να σκεφτείς τη γενίκευση αυτού του συλλογισμού. Δηλαδή, αν η λίστα μου είχε 15 στοιχεία, έτσι, βέβαια θα ήταν άσχημος ο κώδικας γιατί θα γράφαμε πάρα πολλές ύφη μία κάτω από την άλλη. Παρ' όλα αυτά όμως θέλω να σκεφτείς ότι αν είχε 15 στοιχεία ο πίνακας, αυτός ο συλλογισμός δουλεύει άψογα και προσομοιώνει τον τρόπο με τον οποίο θα λύναμε το ίδιο πρόβλημα στο χαρτί. Εντάξει. Αυτά λοιπόν σχετικά και με την άσκηση 2. Το προγραμματιστικό εργαλείο το βάλαμε στην εργαλειοθήκη. Πάμε τώρα να μάθουμε και άλλα πράγματα γι' αυτό.